Χρήστος Σκαντάλης, Χρήστο, καλώς ήρθες στην Άρτα. Βλέπουμε μέρα με την μέρα ανεβαίνεις. Πώς βλέπεις την πορεία της ομάδας και πώς βρήκες το κλίμα εδώ που ήρθες? Αρχικά, καλώς σας βρήκα. Από το καλοκαίρι μου έγινε πρόταση, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Ήμουν πάρα πολύ θετικό στον έρθω στην ομάδα. Θεωρώ ότι έκανα την καλύτερη επιλογή. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό και στόχος είναι το πρωτάθλημα, όπως ξέρετε, και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Ναι, κουραστήκατε τόσο καιρό προπονήσεις? Εντάξει, σίγουρα είναι κουραστικό, χρονοβόρο να περιμένεις πότε θα ξεκινήσουν τα επίσημα. Έγινε σήμερα πρώτος αγώνας, ας ήταν κύπελο, και τώρα ανυπομονούμε για το πρωτάθλημα και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Φιλοδοξίες οι δικές σου? Αρχικά θέλω να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της ομάδας, σε όποια ομάδα και να βρίσκουμε, πόσο μάλλον στην αναγέννηση που είναι ιστορική ομάδα, και να δίνουν το καλύτερο με αυτό και ό,τι προκύψει. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Βαγγέλης Μπόνιας, τερματοφύλακας ΑΟΚ Λιδίο. Βαγγέλη, μια καλή παρουσία έχει σήμερα στο παιχνίδι. Βέβαια, μια άτυχη στιγμή σου στήγησε τον κόλπο στην ομάδα. Όλη η παρουσία σου ήταν πάρα πολύ καλή. Πώς είδες το παιχνίδι και πώς βλέπεις την παρουσία σου στα αρτινά γήπεδα μετά από τους χρόνια που έλειπες? Καλησπέρα και όλα σε όλους. Εντάξει, ξέραμε ότι σήμερα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αντιμετωπίζαμε μια ομάδα από μεγαλύτερη κατηγορία. Ήρθαμε εμείς να παίξουμε το ποδόσφαιρο που μπορούμε, να δείξουμε τι αξίζουμε και για την κατηγορία στην οποία θα παίξουμε μετά. Η αναγέννηση πίεζε, στεχόμασταν καλά. Κάποια στιγμή από ένα λάθος δικό μου, όπως είπατε, άτυχη στιγμή, προηγήθηκε στο σκορ. Για τα επόμενα 5-10 λεπτά φάνηκε ότι ήμασταν λίγο ταραγμένοι και προσπαθήσαμε να βρούμε ξανά τα πατήματά μας. Θεωρώ ότι σταθήκαμε καλά, προσπαθήσαμε να πιέσουμε τις αντιπιθέσεις. Από εκεί και ύστερα και η αναγέννηση έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Εντάξει, φάνηκε ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής. Όσον αφορά τώρα για την ομάδα, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Το κλίμα τι λέει? Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Τα παιδιά είναι μια οικογένεια. Πάνε για πρωτάθλημα? Για πρωτάθλημα. Πάνω απ' όλα να μπορούμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. Και από εκεί και ύστερα θα δείξει. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα είναι ανταγωνιστικές. Πιστεύω θα γίνει ένα ωραίο πρωτάθλημα στην Α κατηγορία. Και εμείς ελπίζουμε για το καλύτερο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς.